Πάμε λίγο προσωπικά στην άλλη διάσταση. Έτσι θα ήθελα σήμερα. Όπως θέλεις. Και όπου κρίνεις εσύ ότι δεν το πάω καλά, βάζεις και τα θέματα σου. Η επιλογή. Είστε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Mm-hmm. Είναι ύψιστη τιμή. Και ένα πολιτικό γραφείο και βεβαίως κεντρική επιτροπή, αλλά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Το να κατέβει ο Καναθανασόπουλος, ο Νίκος, υποψήφιος περιφερειάρχης. Βεβαίως, μιλάω για τη Δυτική Μακεδονία. Δυτική Ελλάδα. Δυτική Ελλάδα, συγγνώμη. Δυτική Ελλάδα, συγγνώμη. Δυτική Μακεδονία, είμαι εγώ από εκεί, είμαι από τους Καστοριανούς, τους φίλους μου. Το ζυγίσεις προσωπικά, είναι μια απόφαση του κόμματος όπου το μέλος εκτελεί. Ουσιαστικά είμαστε στη διάθεση του κόμματος. Το κόμμα κάνει ένα καταμερισμό στα στελέχη του με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Mm-hmm. Και πώς θα εκφραστούν καλύτερα αυτές οι ανάγκες και η δυναμική. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που κατέβαινε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν είναι πρώτη φορά. Έτσι. Άρα, είναι ένα στοίχημα σήμερα μέσα από αυτή την εκλογική αναμέτρηση και στις περιφέρειες αλλά και στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις να καταγραφεί μια δυναμική η οποία αποτυπώνεται. Mm-hmm. Μια δυναμική στο ΚΚΕ, μια τάση συσπήρωσης mm-hmm. ευρύτερων δυνάμεων. Σε πρώτη φάση υπάρχει αυτό, θέλουμε να το διευρύνουμε, ούτως ώστε να σηματοδοτήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την ανάγκη ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. Γιατί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που συνδέει το Δήμο, την περιφέρεια, με την κυβέρνηση, το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι ξεκομμένα αυτά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν συνικατοίχοι. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται αυτή η επιλογή και αυτό υπηρετεί υποψηφιότητα. Να ρωτήσω εδώ. Ναι. Όμως το κόμμα και κάθε κόμμα, πόσο μάλλον το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, θέλει να βγάζει και νέα στελέχη. Ο Καναθανασόπουλος θα βγει. Mm-hmm. Θα είναι περιφερειακός σύμβουλος, τουλάχιστον. Ναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προοπτική του να κερδίσει και να πάρει και την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι θα αφήσω τη μάχη της Βουλής και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και δεύτερον, πώς θα έχω συνέχεια στην περιφέρεια για να βγάλω στελέχη. Η συνέχεια, καταρχάς, υπάρχει μια ανανέωση. Για την κοινωνία εννοώ, έτσι. Ναι, υπάρχει μια ανανέωση στο ΚΚΕ. Άμα δείτε την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τα τελευταία χρόνια, μετά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δούμε ότι υπάρχει σε ένα σημαντικό βαθμό ανανέωσης. Mm-hmm. Αντίστοιχη ανανέωση υπάρχει τόσο στους υποψήφιους δημάρχους που υποστηρίζει το ΚΚΕ. Mm-hmm. Όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των υποψήφιων δημάρχων είναι νέοι σε ηλικία, ακόμη και στους περιφερειάρχες. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, αυτή η τάση έρχεται σταδιακά. Μέσα στη συνέχεια, η οποία πρέπει να υπάρχει, να φροντίζει να αναδεικνύει και ενός ανθρώπους. Και επί της ουσίας η επιλογή αυτή είναι ακριβώς σε μια κατεύθυνση η ισχυροποίηση να σου δώσει τη δυνατότητα να εκλέξεις περισσότερους mm-hmm. στην περιφερειακή διοίκηση, mm-hmm. περισσότερους στο Εδώ Δήμο. Έχουμε ένα νέο δεδομένο. Έχουμε απλή αναλογική. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι τα θετικά κομμάτια. Δηλαδή ότι έχουμε. Θα τη θέλαμε και καλύτερη, θα τη θέλαμε αλλιώς. Πάντως έχουμε πιο αναλογικό σύστημα από τα προηγούμενα. Από τα προηγούμενα. Γι' αυτό ακριβώς σημαίνει... και εμείς στηρίξαμε. Βεβαίως. Το συγκεκριμένο ζήτημα χωρίς να καλλιεργήσουμε βεβαίως και αυταπάτες. Βεβαίως. Κάτι που δεν κάναν άλλοι. Ενώ δηλαδή που μας κάνει κανένα εντύπωση. Αυτό σημαίνει ότι στην απλή αναλογική δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Όχι. Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Αυτό λέμε για τους πολίτες, ενημερώνοντας κιόλας. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος. Και χαμένη ψήφος είναι αυτή η ψήφος η οποία δεν συμμετέχει στις εκλογές. Άρα αποφασίζουν άλλοι γι' αυτόν. Ή όταν πάει στις εκλογές ρίχνει. Για πλάκα κάτι. Που επί της ουσίας δεν βοηθάει. Δεν δίνει μήνυμα. Το μήνυμα το δίνεις όταν δημιουργείς προϋποθέσεις να ισχυροποιείς έναν πόλο. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ισχυροποιηθεί ο πόλος της αντίστασης, της ανυπακοής. Mm-hmm. Αυτό είναι το ΚΚΕ. Ναι. Τελεία. Έτσι, τελεία. Όμως στις περιφερειακές και στις δημοτικές στις κοινότητες έχουμε και τη δυνατότητα, αφού έχουμε απλή αναλογική, σε βασικά πράγματα ή σε πράγματα. Εντάξει, δεν ανατρέπει το σύστημα, αλλά όμως βοηθάνε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών ή στη μη ιδιωτικοποίηση πραγμάτων του δημόσιου mm-hmm. πλούτου. Εκεί θα μπορούσα να φανταστώ ότι το ΚΚΕ θα συνδράμει. Δεν θα έχει μια αρνητική στάση. Δηλαδή, αν έχουμε ανάλογα στους Δήμους, μπορεί να είναι συντηρητικός, μπορεί να είναι και προοδευτικός ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπω σε αυτή την κουβέντα. Η μη ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, mm-hmm. λέω παράδειγμα. Ναι. Όπου ο Δήμαρχος δεν είναι κομμουνιστής, είναι από άλλο χώρο. Εντάξει, ο Δημοκράτης δεν μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΚΚΕ πάει σε μια λογική συνένεσης. Κοιτάξτε, εμείς ό,τι είναι θετικό, που βοηθάει στην ανακούφιση του λαού, που βάζει εμπόδια στην υλοποίηση μιας αντιλαϊκής πολιτικής, το στηρίζουμε.
χωρίς να κάνουμε διακρίσεις ποιος το προωθεί ή όχι. Όμως το ζητούμενο είναι το εξής, επειδή πλησιάζοντας οι εκλογές στους Δήμους και στις περιφέρειες, να εμφανιστεί η λογική ότι εδώ δεν ψηφίζουμε για κόμματα, ψηφίζουμε πρόσωπα, ανεξάρτητοι, μακριά από μένα αυτό. Λέω, το λέω γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να αφήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα αναπάντητο. Mm-hmm. Είναι ακριβώς ότι όλο αυτό το διάστημα, ανεξάρτητοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες έχουν εκλεγεί. Όμως υλοποίησαν κατά γράμμα, σε γενικές γραμμές, υπάρχουν και εξαίρεσεις βεβαίως, αλλά υλοποίησαν κατά γράμμα αυτές τις πολιτικές. Το θέμα δεν είναι αν θα αλλάξω το πουκάμισο τώρα, mm-hmm. για να μπορέσω να εφαρπάξω. Και άλλωστε, να θυμίσω και κάτι. Ο κύριος Ψινάκης, ο δήμαρχος Μαραθώνα, ήταν το μοντέλο που προβάλλανε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Θα το θυμάστε πολύ καλά. Εγώ. Βέβαια. Το προβάλλανε το σύστημα ότι να το νέο μοντέλο δημάρχου. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, το βιώσαμε με τις τραγικές συνέπειες στην πυρκαγιά του Μάτι. Mm. Άρα δηλαδή από αυτή την άποψη λοιπόν χρειάζεται η ψήφος να έχει συνοχή, εμείς λέμε. Mm. Και να μην γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στα τοπικά προβλήματα και στα συνολικότερα. Mm. Εντάξει, παίρναμε και ένα μήνυμα τώρα εδώ. Μαζί και οι δύο συμφωνώντας. Αφήστε τις showbiz, κοιτάξτε πραγματικά την ουσία και ακριβώς και τα πολιτικά σας. Τα τοπικά προβλήματα είναι τα απόνερα μιας συνολικότερης κατάστασης. Παράδειγμα, απορρίμματα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η επιλογή ότι ο τομέας της καθαρίσεως πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, πρέπει να εμπορευματοποιηθούν, να ισχυροποιηθούν οι τάσεις των ανταποδοτικών τελών, που η καθαριότητα είναι στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κατάσταση που οθεί και πώς πρέπει πραγματικά να μπουν. Οπότε γιατί η τεχνολογία σήμερα και η επιστήμη, το έχει λύσει το ζήτημα πώς θα μπορεί να τα διαχειριστείς. Mm-hmm. Το θέμα είναι για ποιο σκοπό θα τα διαχειριστείς. Στον χρόνο που έχουμε, θέλω να πάω και λίγο και στο γενικότερο πολιτικό. Άλλωστε για τις αυτοδιοικητές θα ξαναμιλήσουμε και με. Yes. Αλλά στη λέξη του ΚΚΕ. Λέτε εδώ ότι είπε ο γραμματέας, όχι φιλή ζωή στα κόμματα του κατεστημένου. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, Χρυσή Αυγή, ΚΙΝΑΛ. Mm-hmm. Βάζω ερώτηση ένσταση. Το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμματα κατεστημένου. Η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Mm-hmm. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πότε πρόλαβε να γίνει κατεστημένο, σε 3,5 χρόνια? Κοιτάξτε, ήταν κόμμα το οποίο λειτουργούσε στα πλαίσια του συστήματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η πολιτική. Κατεστημένο, τη λέξη κατεστημένο. Ναι, ναι, η πολιτική η οποία εφάρμοσε ήταν συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και σε ορισμένα θέματα έκανε και τη βρώμικη δουλειά. Και τρίτον, αυτές οι μεταγραφές οι οποίες παρακολουθούμε τώρα έχουν μια εξής ιδιομορφία. Δεν είναι ότι δεν τις είχαμε στο παρελθόν. Τις είχαμε και στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις. Όμως τώρα πηγαίνουν στο κόμμα που είναι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να στηρίξουν. Άρα λοιπόν τι σημαίνει ότι το σύστημα, δυνάμεις του συστήματος προωθούν και προσπαθούν να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Έτσι διαβάζετε εσείς. Έτσι το διαβάζω εμείς. Γιατί διαφορετικά. Γιατί πάμε τους νικητές, δεν πάμε τους στημένους. Και άλλες και σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν κυβερνήσεις οι οποίες είχαν αποχωρήσεις, είχαν αποδυνάμωση. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν στήριξη. Mm. Και προσέξτε, ας δούμε ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ, που λένε καλά λόγια για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κυρία Μέρκελ. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη βλέπουμε μια τέτοια τάση ισχυροποίησης το ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης από μεριάς των συστημικών δυνάμεων. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι συγκεκριμένοι που ακόμη και στην κυβέρνηση μπήκαν ήταν υπουργοί μνημονιακών κυβερνήσεων, του Παπανδρέου, του Παπαδήμου, που μέχρι πριν από λίγο λέγανε αυτά που λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, όχι ότι δεν μπορεί να αλλάξουν γνώμη, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το μικροπολιτικό της ουσίας. Mm. Αλλά είναι η ουσία και η τάση που είπα πριν. Προσπαθούν να δημιουργήσουν. Όποιος μπει στο ναό, φεύγουν και οι αμαρτίες του. Αφού μπήκανε ναι, δηλαδή. Αλλά δεν είπα πριν τώρα. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε πλυντήριο. Όχι, πως το διάβασα. Έτσι, ναι. Εγώ έτσι το διαβάζω. Έτσι ακριβώς. Mm. Δεν θέλουμε όμως να είμαστε πλυντήριο και να υπάρχει περιορισμένη συνείδηση. Γιατί προσέξτε. Κατηγορεί για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να συγκροτήσει τον προοδευτικό πόλο. Μα έχεις πάλι συμμαχίες αριστερών ανθρώπων έντιμων, ναι. Λέω. Το λέω με όλη την ψυχή μου. Που ήταν στο κέντρο των πολιτικών διεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ πριν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην κυβέρνηση. Ή τι σημαίνει δηλαδή ότι έχουν λάβει μέρος στην παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Και έρχονται μαζί με το ΚΚΕ. Δεν ήταν ένας εργάτης, ναι. Μια εργάτρια, ένας που δεν κατάλαβε. Προσέξτε. Έχτιζε πολιτική. Βεβαίως εκτίζανε πολιτική και έχουν ευθύνες για αυτό το οποίο έγινε τότε. Λέγε το μιλιό. Ναι. Έχουν ευθύνες για αυτό που έγινε τότε. Όμως δεν προσπάθησαν ούτε να εξαγοράσουν αυτές τις ευθύνες. Όχι. Διαχώρισαν τη θέση του έγκαιρα, κρατήσαν μια τίμια στάση. Και από αυτή την άποψη, η συμπόρευση με το ΚΚΕ κρατάει ο καθένας και τις δικές του απόψεις και αντιλήψεις. Mm-hmm. Δεν είναι κακό δηλαδή μέσα από μια προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα μέτωπο
αντίστασης απέναντι σε αυτή την πολιτική και στήριξη του ΚΚΕ mm-hmm. είναι τέτοιες δυνάμεις οι οποίες δεν εξαγόρασαν τη θέση τους. Που θα σε μπορούσε, καμία περίπτωση. Που θα μπορούσε να αντίθεται. Το πει δύο φορέ. Και... Όχι, όχι, όχι. Αν είναι, είναι κριτήριο σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Λάθος επιλογές έχουν και στο παρελθόν. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον καταδικάζει τον άλλον για μια στάση η οποία κράτησε στο παρελθόν. Αρκεί να σηματοδοτήσει σήμερα την ανάγκη αυτή τη συμπόρευση. Άλλωστε, η κριτική που ακούγαμε πριν από λίγο διάστημα για το ΚΚΕ είναι ότι θέλει να πηγαίνει μόνο του. Αρνείται τις συμμαχίες, αρνείται την κοινή δρασία. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ένα τέτοιο κόσμο ο οποίος αισθάνεται αριστερός και ο οποίος θεωρεί ότι οι αξίες του λερώθηκαν σήμερα με αυτή τη διακυβέρνηση της, mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, συμπαρατασσόμενος με το ΚΚΕ, να χτίσει, ποιο, να χτίσει το μέτωπο αντίσταση. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Καραθανασόπουλε. Νίκο. Να μιλήσουμε και λίγο για τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Βλέπετε εσείς άνοιγμα και κλείσιμο ματιού και σε ρητορική και σε αντιλήψεις που φωτογραφίζουν και ακροδεξιά και ρατσισμό και ξενοφοβία και θα έλεγα και άκρα το αντικομμουνισμό σε έναν βαθμό. Βεβαίως. Δηλαδή η ιστορία του κυρίου Μπογδάνου να βγει με το ριζοσπάστη φαντάζομαι ότι σας εκνεύρισε πάρα πολύ όπως και εμένα στην συζητούμε. Προκειμένη περίπτωση. Δεν το συζητούμε γνωρίζοντας ακριβώς. Ναι. Και καταγγέλλοντάς με κιόλας εμένα ότι είμαι ένας κομμουνιστής στην έλεγχη, πως τον ανέχεστε. Οκ, okay. Εντάξει, αυτό είναι. Θα ήταν υποψήφιος. Πρόσεξτε, εμείς δεν έχουμε αυτά πάντως για την Νέα Δημοκρατία. Και αστικό κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αστικό κόμμα. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση και για εκλογικούς λόγους, καλλιεργεί τον εθνικισμό. Η στάση της στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ επί της ουσίας συμφωνεί με το κύριο επίδικο, ποιο ήταν, δηλαδή ότι πρέπει τα Σκόπια να μπουν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι αυτός είναι ο κινητήριος μοχλός mm-hmm. για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές στο ζήτημα του ονόματος. Όμως παρόλα αυτά καλλιέργησε τον εθνικισμό, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, το προηγούμενο διάστημα. Από λόγους τακτικής. Και είναι βεβαίως για να χαϊδέψει τα αυτιά ενός ακροατηρίου με χαμηλό επίπεδο πολιτικής συνείδησης και να συσπυρώσει και έναν κόσμο στα δεξιά της. Mm-hmm. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχει ευθύνες βεβαίως. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε στους δύο πόλους οι οποίοι θέλουν να διαμορφωθούν τον πόλο από τη μια μεριά με επικέντρο τη Νέα Δημοκρατία και στον άλλο τον πόλο που όπως θέλει να το βαφτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ της Προόδου με επικέντρο mm-hmm. το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ο λαός να αντισταθεί σε αυτή τη διαμόρφωση ενός ψευδεπίγραφου διπολισμού γιατί δεν είναι ουσιαστικός ο διπολισμός mm-hmm. αυτή τη στιγμή που οι στρατηγικές τους συγκλίνουν. Οι πολιτικές επιλογές είναι παρεμφερείς, άρα λοιπόν το αν θα κινηθείς στη δεξιά ράγα του συστήματος ή στην αριστερή ράγα, από τη στιγμή που είναι αντιλαϊκή πολιτική, με όλες τις εκδοχές της, είναι ζητούμενο για μας. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει όσο δυνατόν γρηγορότερα να αποδράσει, να αποδράσουν ευρύτερα λαϊκά στρώματα από αυτή την προσπάθεια εγκλωβισμού και χειραγώγησης, που εδώ αξιοποιούν και μια σειρά δυνάμεις και μπαμπούλες, που τους μπαμπούλες τους καλλιεργούν κιόλας. Πέστε μου ένα παράδειγμα για τη στάση με τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μπαμπούλες, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια κλιματική οργάνωση. Βεβαίως. Γι' αυτό και επειδή ακριβώς είναι κλιματική οργάνωση, είναι παιδί. Τους κομμουνιστές χτύπησε πρώτους. Είναι παιδί του συστήματος. Φυσικά τι ήταν η φασίστες. Το καλλιεργεί το σύστημα, χρηματοδοτεί τα αποτύπωματα του κεφαλαίου, η Χρυσή Αυγή, για να παίξει τον βρώμικο ρόλο. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν υπάρχουν ευθύνες, γιατί δεν ολοκληρώνει τη δίκη. Γιατί υπάρχει αυτή η κολυσιεργία. Άρα από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι... Σε αυτό τώρα ευθύνεται η κυβέρνηση ότι δεν ολοκληρώνει τη δίκη. Έχει ευθύνες, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε επισπευθεί αυτές τις διαδικασίες έχουμε τη γνώμη εμείς ως ΚΚΕ και είναι μία από τις πλευρές της κριτικής που ασκούμε στην κυβέρνηση. Και όπως και μια σειρά άλλα ζητήματα, οι προσκλήσεις, οι αλλεπάλληλες που είχαν σε μια σειρά εκδόσεις, ιδιαίτερα του Υπουργείου Άμυνας, του κυρίου Καμένου σε μια σειρά εκδηλώσεων που προβρίσκονται και μεγάλη αμαρτία. Αυτό... Και ήταν συνεταίρος όμως της κυβέρνησης και καλλιεργούσε αυτό το ακροδεξιό, την ακροδεξιά λογική. Άρα λοιπόν εμείς λέμε από αυτή την άποψη ότι δεν πρέπει ούτε να εγκλωβιστούν στις συμπληγάδες του συστήματος, στο νέο δίπλο που διαμορφώνεται, ούτε βεβαίως στα διάφορα αναχώματα που πάνε να δημιουργήσουν. Να κάνω την ερώτηση. Να κάνεις την ερώτηση. Αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι μία ή άλλη.
Αν έρθει η Νέα Δημοκρατία. Και τι κάνεις, και τι έγινε. Ας το απαντήσουμε. Αν ισχυροποιηθεί. Να κάνω την παραλλαγή. Αν το πάμε αλλιώς. Αν ισχυροποιηθεί η δεξιά ατζέντα. Αν ισχυροποιηθεί η λογική του διπολισμού και συγκεντρώσει ένα πολύ πιο υψηλό ποσοστό, τότε θα έχουμε συντηρητική αναδίπλωση της λαϊκής συνείδησης, άρα δυσκολίες στη χειραφέτηση και στη, στη ζωσπαστικοποίηση. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν πρέπει να επιλεγεί η λογική του μικρότερου κακού. Γιατί κάθε φορά αυτή η επιλογή οδηγεί σε αδιέξοδα και διευρύνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα, αντί να ψάχνουμε για διαφορές, λέμε να, στον κόσμο να κάνει τη διαφορά και να επιλέξει σήμερα την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ που τα είπαμε. Θες να πάμε στο γήπεδο μετά. Απόλλων ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Εμείς με τους πρόσφυγες. Αλλά και αυτοί οι πρόσφυγες είναι κακό. Και οι ΠΑΟΚ, δείτε, ναι.